Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος με Ρέθυμνο. Ο Δήμος βρέθηκε ανάμεσα και ανταγωνίστηκε κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες, σε πανευρωπαϊκό βέβαια επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατάφερε να κερδίσει το βραβείο αστικής οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο μέτωπο της εξωστρέφειας τα πηγαίνουν περίφημα στο Δήμο Ρεθύμνου και ειδικά σε ένα κλάδο, σε ένα τομέα όπου οι προοπτικές το έχουν προσπαθήσει αρκετά και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών. Πάμε στον κύριο Άγγελο Μαλαενά, αντιδήμαρχος τεχνικών θεμάτων και προγραμματισμού στο Δήμο Ρεθύμνης. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τα είχαμε πει και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, τελικά τα καταφέρατε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, και αναφέρουμε στο βραβείο αστικής οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρεθήκατε ανάμεσα σε ποιες πόλεις και τι καταφέρατε, τι παραπάνω έχει ο Δήμος Ρεθύμνης? Κοιτάξτε, καταρχήν για μας αυτό είναι μια μεγάλη επιβράβευση. Είναι μια επιβράβευση η οποία είναι συνέπεια μιας προσπάθειας των τελευταίων 15 χρόνων. Και μας γεμίζει με αισιοδοξία για να μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα εφαρμόσουμε και άλλους άξονες οι οποίοι προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Υπουργείο, και γενικότερα εμείς θέλουμε να ακολουθούμε, να πρωτοπορούμε σε αυτό το τομέα και να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες και πιο ανθρώπινες συνθήκες καθημερινότητας και του δημόσιου χώρου στο Δήμο μας. Ο άξονας της βιώσιμης κινητικότητας είναι μια πάγια τακτική η οποία ακολουθούμε όταν σχεδιάζουμε έργα και γενικότερα όσον αφορά με το δημόσιο χώρο. Στα πλαίσια της εβδομάδας βιώσιμης κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας καταθέσαμε μια πρόταση η οποία ουσιαστικά είχε τρεις κατηγορίες, σε μία από την οποία διαγωνιστήκαμε. Για να καταλάβετε, αφορά ο διαγωνισμός αυτός 50 πόλεις και περίπου 50 χώρες και περίπου 3.000 πόλεις. Καταλαβαίνετε, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Για μας όμως, στο σχεδιασμό μας γενικότερα, η βιώσιμη κινητικότητα είναι μια φιλοσοφία, δεν είναι απλά ένας άξονας. Προσπαθήσαμε αυτή τη φορά να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να διεκδικήσουμε ένα βραβείο που αφορά την ασφάλεια στους δρόμους μας, το οποίο υλοποιείται με διάφορους τρόπους που, αν θέλετε, στην πορεία μπορώ να σας αναλύσω. Βέβαια. Να πάμε στο πρακτικό κομμάτι και με ποιους τρόπους υλοποιείται αυτός ο σχεδιασμός, αυτό το project. Κοιτάξτε, το project ουσιαστικά μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα πάντα. Είτε λοιπόν έχει να κάνει με τις μετακινήσεις, τις οποίες εμείς προωθούμε, το βάδισμα, τη δημόσια συγκοινωνία, τις μεταφορές με ποδήλατα και διάφορα άλλα μικροοχήματα. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε σε συγκεκριμένα σημεία τη χρήση αυτοκινήτου και γενικότερα προσπαθούμε να διαθέτουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο, δημόσιο χώρο, προς όφελος των συνδημοτών μας, μέσα στον οποίο μπορούν να περνούν ποιοτικά το χρόνο τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μας. Δεν είναι κάτι απλό που μπορούμε να το υλοποιήσουμε με 2 ή 3 έργα. Είναι γενικότερα μια φιλοσοφία, είναι μια κουλτούρα, και όσο βλέπουμε και αποκτάμε αναγνώριση, μας κάνει τόσο πιο δυνατούς για να μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω τα κομμάτια αυτά και να γίνουν, αν το θέλετε, κτήμα των συνδημοτών μας. Μάλιστα. Επόμενος μεγάλος στόχος για το Δήμο ποιος είναι? Κοιτάξτε, ο Δήμος μας βάζει πολλούς στόχους. Υπάρχουν κομμάτια που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα και έχουν να κάνουν με αναπλάσεις. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος στόχος για εμάς, το οποίο έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός πάρκου στο σημείο που είναι εγκατεστημένο το υφιστάμενο πάρκινγκ στους 4 Μάρτυρες. Έχει μια χωρητικότητα 300 περίπου αυτοκινήτων. Εμείς θέλουμε να εξαφανίσουμε αυτά τα οχήματα, θέλουμε να διπλασιάσουμε τον αριθμό αυτών των οχημάτων και επιλέγουμε ουσιαστικά 2 υπόγειες στάθμες, στις οποίες χωροθετούνται 600 θέσεις στάθμευσης, και ανάντι αυτών δημιουργείται ένα πάρκο, ένα φυτεμένο δώμα ουσιαστικά, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, γιατί έχει μια έκταση 7 στρεμμάτων και είναι και σε συνέχεια με το δημοτικό μας κήπο που έχει περίπου επιφάνεια 20 στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο. κάτι το οποίο αναμένουμε να κλείσει το κομμάτι της χρηματοδότησης και να μπορούμε να ξεκινήσουμε ώστε να το διαθέσουμε το συντομότερο δυνατό προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα. Και βέβαια θα επιδιώξετε να επικοινωνήσετε και με τη νέα γενιά. Εκεί πρέπει να στηριχτείτε, εκεί πρέπει να επενδύσετε, ασφαλώς, προκειμένου να διαμορφωθεί δείτε... και μια νοοτροπία σύμφωνα με την νοοτροπία και, και τα project της Δημοτικής Αρχής. Ο πρώτος άξονας που καταλαβαίνουμε ότι οι ενέργειές μας, ας πούμε, χαίρουν εκτίμησης είναι όταν βλέπετε μεγάλα χωριά, μεγάλα πληθυσμό, κυρίως πικρά παιδιά, ναι, να στερνίζονται τις απόψεις αυτής και να είναι τα άτομα που ουσιαστικά διατυμπανίζουν το όραμα που σας περιέγραψα προηγουμένως. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Εγώ να ευχαριστήσω. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά.